Κάποιοι από εσάς λατρεύουν τα παιδιά. Κάποιοι άλλοι λατρεύουν τη λαϊκή μουσική. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο θέατρο Black Box και ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενούν για να φιλοξενήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και τη Λαϊκή Ορχήστρα. Για να ακούσουμε λοιπόν τα παιδιά τι έχουν να μας πούνε και να μας τραγουδήσουν κιόλας. Σύλλογο Λαϊκού και Ρεβέτικου Θοδόκης Κατζαόνης. Καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση από την εκπομπή Free Fall και την Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και από ό,τι είδατε και εσείς κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πολύ ταλαντούχα παιδιά, έχω να πω, και πολύ ωραία μουσική, λαϊκή μουσική που θεωρείται και ελληνική μουσική. Είναι ένα από τα τρία είδη της ελληνικής μουσικής, η λαϊκή. Το σύνολό μας έχει ως θεματολογία την λαϊκή και τη ρεμπέτικη μουσική. Παρουσιάζουμε μια ανθολογία τραγουδιών από συνθέτες όπως ο Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Καλδάρας κλπ. Κλπ. Να μην αναφέρω ονόματα. Συμμετέχουν μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Μαθητές οι οποίοι αγαπούν το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Παιδιά, τα ονόματά σας. Φανούρης. Ωραίο όνομα. Γιάννης. Γιάννης. Λοιπόν, πείτε μου λίγο αρχικά τι όργανα παίζετε, μπουζούκι. Οχτάχορδο μπουζούκι. Οχτάχορδο. Δηλαδή πόσα είναι, γιατί εμείς είμαστε άσχοι. Είναι τέσσερις χορδές, δύο ζευγάρια. Ωραία. Για πες και εσύ τι πες. Κι εγώ το ίδιο. Και εσύ το ίδιο. Τετράχορδο. Από πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτό? Από τετάρτη δημοτικού, τώρα είμαι πρώτη λυκείου. Πώς ξεκίνησε αυτό? Είχα δει έναν φίλο μου που έπαιζε. Ζήλεψες. Ναι, αλλά μ' άρεσε ύστερα και συνέχισα. Φανταστικές φωνές, ταλαντούχες φωνές, για να δούμε λίγο πώς τις λένε. Δέσποινα. Δέσποινα, πολύ ωραίο όνομα. Σοφία. Σοφία. Και Μαρία. Και συνδυάζει το σχολείο καλά με το τραγούδι και τις πρόβες, γιατί λογικά θα σου παίρνει πολύ χρόνο. Στο μουσικό σχολείο συνδυάζουμε το μάθημα με τις πρόβες, οπότε τα καταφέρνω να τα ισοβαθμίσω. Για πες μου λίγο, εσύ από πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι? Εγώ. Εντάξει, από μικρή, αλλά τώρα πάντα τραγουδούσα. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Δίνω Πανελλήνιες φέτος. Τρίτη. Κορίτσι. Εύχομαι να πετύχεις το στόχο σου. Τι θέλεις να μεταφέρεις? Θέλω να περάσω στο ΠΑΜΑΚ. Στο ΠΑΜΑΚ. Μουσική με. Μπράβο. Και να ασχοληθώ με τη σύνθεση. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα στη μέρα σου, πόσο χρόνο σου παίρνει οι πρόβες ή να συνδυάσεις το σχολείο τέλος πάντων μαζί με το τραγούδι? Ναι, βασικά εγώ ασχολούμαι με την κλασική μουσική. Παίζω βιολί. Και το ρεμπέτικο απλά το λατρεύω, γι' αυτό τραγουδάω. Οπότε γενικά το πρόγραμμά μου είναι πιο γεμάτο.